Αναβλήθηκε η χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου λόγω αποχώρησης των μελών της πλειοψηφίας, καθώς ο πρόεδρος του σώματος Γιώργος Μουλάς αρνήθηκε να προχωρήσει τη διαδικασία από τη στιγμή που τα μέλη της Συμμαχίας για το Νερό δεν κατέβαζαν πανό που είχαν αναρτήσει στην αίθουσα. Πριν την εωριστική αποχώρηση των Δημοτικών Συμβούλων της πλειοψηφίας εν μέσω αποδοκιμασιών, είχαν προηγηθεί άλλες δύο διακοπές της συνεδρίασης και ολιγόλεπτες αποχωρήσεις της ομάδας πλειοψηφίας. Η πρώτη διακοπή της συνεδρίασης διήρκεσε περίπου ένα τέταρτο και ο Γιώργος Μουλάς ζήτησε από τους παρευρισκόμενους πολίτες και τα μέλη της Συμμαχίας για το Νερό να κατεβάσουν το επίμαχο πανό. Ήρθαμε εδώ σαν απλοί πολίτες να συμβάλλουμε κι εμείς σε ό,τι χρειάζεται για να λειτουργήσει επιτέλους μετά από μια εικοσαετία αυτός ο βιολογικός καθαρισμός και να μην έχουμε αυτά τα προβλήματα και να μην μπερδευόμαστε το καλοκαίρι με τα σκατά. Λοιπόν, εκείνο που αντιμετωπίσαμε ήταν το πρόσχημα, τάχα τα πανό, έτσι ήταν και την προηγούμενη φορά με πρωταγωνιστή τον προηγούμενο του τέος δήμαρχο. Με την έναρξη της συνεδρίασης, το Προεδρείο άρχισε την ανάγνωση σχεδίου ψηφίσματος που είχε κατατεθεί από τη Λαϊκή Συσπήρωση. Με τον Γιώργο Μουλά να επαναλαμβάνει ότι πρέπει να κατεβεί το πανό. Τόσο Μαργαρίτης Πατσιαντάς, όσο και ο Μιχάλης Μητζικός, καθώς επίσης και οι κύριοι Διαμαντένιας και Κανελής από την Αντιπολίτευση, ζητούσαν να συνεχιστεί η συνεδρίαση, επισημένοντας πως το πανό δεν ενοχλεί κανέναν από τη στιγμή που δεν έχει υβριστικό περιεχόμενο. Μετά την άρνηση των συγκεντρωθέντων να κατεβάσουν το πανό, οι σύμβουλοι της πλειοψηφίας αποχώρησαν για από την αίθουσα και επανήλθαν χωρίς και πάλι να ξεκινήσει η συνεδρίαση. Μάλιστα, μετά την τρίτη και οριστική αποχώρησή τους, αφού η συνεδρίαση δεν είχε απαρτία για να συνεχιστεί, παρέμειναν για αρκετή ώρα εγκλωβισμένοι στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου και χρειάστηκε η παρέμβαση ανδρών της αστυνομίας για να βγουν από την αίθουσα και να κατευθυνθούν στο γραφείο του Δημάρχου. Όχι άλλα απόβλητα, όχι άλλες βρωμιές στο παγαστικό και όχι στην ιδιωτικοποίηση. Μας αφορά όλους. Επίσης, εμείς ως πολίτες και ως συμμαχία δηλώνουμε ότι θα είμαστε παντού όπου παίρνονται αποφάσεις που μας αφορούν. Μέχρι τώρα έχουν μαζευτεί 15 υπογραφές και αύριο το πρωί με τη 16η ενός συναδέλφου που λείπει θα σας διαβάσω αυτούς που έχουν υπογράψει το χαρτί που ζητάνε και ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου είναι απαιτητό να κάνει ειδική συνεδρίαση γι' αυτό, έτσι ορίζει ο κανονισμός. Θεωρούμε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο σήμερα έπρεπε να γίνει και επουδεμία πρόφαση δεν έπρεπε να αναβληθεί ή να λυθεί οριστικά για σήμερα. Ήταν χαμένη ευκαιρία, θεωρώ, για την πόλη μας να γίνει μια σοβαρή συζήτηση σήμερα. Πρώτη συζήτηση και να κάνουμε την πρώτη πορεία για το μετέπειτα. Σε ανακοίνωση του Δήμος Βόλου αναφέρει με αφορμή τα χθεσινά γεγονότα. Μια χούφτα γραφικών με τη συνδρομή των γνωστών αγνώστων τραμπούκων επιχείρησαν και πέτυχαν τη ματέωση της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αφού απείλησαν και εγκλώβησαν μέσα στην αίθουσα συνεδριάσεων τους αιρετούς εκπροσώπους των πολιτών και χρειάστηκε η επέμβαση της αστυνομίας για να απελευθερωθούν. Επειδή τα πολλά λόγια είναι φτώχεια και οι δίθεν αριστεροί πάτρονες αυτής της άθλιας επιχείρησης μας έχουν χορτάσει στην πραγματική φτώχεια, παραδίδουμε στην κρίση των πολιτών του Βόλου αυτές τις αντιδημοκρατικές και απαράδεκτες ενέργειες.